ομιλία η οποία δεν είναι ουρανός ενεδρία, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και σαν διοικητικό συμβούλιο ενός πολιτιστικού σωματείου αρκετά χρόνια. Και αν θυμηθείτε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης, έχουμε και στο παρελθόν καταθέσει τις προτάσεις μας, αλλά έχουμε φέρει και ανθρώπους οι οποίοι μας μίλησαν για το αύριο, για το αύριο των παιδιών μας. Πριν από ένα χρόνο είχαμε τον κύριο Κουμπιά που μας μίλησε για την καινοτομία, την ελπίδα για το μέλλον. Τώρα διαπιστώσαμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μάλιστα οι φοιτητές του Πανεπιστήμιου Αιγαίου προβαίνουν σε μια πρωτοβουλία η οποία είναι η διοργάνωση μιας ημερίδας στην Ερμούπολη της Ήρου με τίτλο Motive Action, που σημαίνει κίνητρο για δράση, και είναι κάτω από την ομπρέλα ενός μη κυβερνητικού οργανισμού, του TEDx. Αυτός ο οργανισμός από το 1984, δηλαδή 30 χρόνια πίσω, ξεκίνησε να κάνει διάφορα σεμινάρια και διάφορες έτσι ανοιχτές διαλέξεις στο κοινό, με σκοπό ακριβώς την ενημέρωση αλλά την πρόοδηση της καινοτομίας, του σχεδιασμού, της ψυχολογίας και πολλά άλλα πράγματα. Όλη και η λέξη, τα αρχικά της λέξης TED. Εμείς λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με αυτά τα παιδιά, με αυτή την Οργανική Επιτροπή και ζωντανά, την ώρα που θα γίνεται λοιπόν η ημερίδα στην Ερμούπολη της Ήρου, η οποία, να εξηγήσουμε, ότι είναι η μερίδα που θα παρελάσουν κάποιοι ομιλητές. Δεν θα υπάρχει διάλογος, ούτε εκεί θα υπάρχει διάλογος. Θα παρελάσουν 13-14 ομιλητές, με στόχο αυτό ακριβώς, μας δείξουν πώς η αιτία, πώς ακριβώς το κίνητρο μπορεί να γίνει η αιτία για μια δράση, για μια δημιουργία. Πάρα πολλές ιδέες μένουν στο κεφάλι μας, οι οποίες δεν γίνονται προς τα έξω. Επειδή ακριβώς η Ελλάδα καινοτομεί, δεν ξέρω αν μπορεί ο τηλεθεατής μας εδώ να το δει και λίγο παραέξω, πέραν από αυτά που ακούμε καθημερινά, τα οποία μας πάνε πίσω. Η Ελλάδα καινοτομεί. Καινοτομεί όπου της δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί. Καινοτομεί στην Αμερική, στην Ευρώπη, όπου ακριβώς οι ιδέες δεν στραγγαλίζονται. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε καινοτόμες ιδέες και υπάρχουν επιχειρηματίες που δουλεύουν τέτοιες ιδέες ακόμα και στην Ελλάδα, θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά του Λυκείου, τους φοιτητές μας, τους επιστήμονες, τους εκπαιδευτικούς μας, εγώ το τονίζω αυτό, και τους όποιον θέλει, το σωματείο θα είναι ανοιχτό σε αυτή την προβολή 11 μέχρι τις 7 το απόγευμα. 11 το πρωί που ξεκινάνε οι εργασίες μέχρι 7 το απόγευμα. Θα παίζει δηλαδή σε μια βιντεοθόνη ακριβώς η ομιλία του ομιλητή στη Σύρο. Καλούμε λοιπόν όλες αυτές τις ομάδες, με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν fofheos.gr, υπάρχουν οι προσωπικότητες των ομιλητών, οι οποίοι είναι από τον ευρύτερο χώρο, από επιστήμονες αστροφυσικούς μέχρι σχεδιαστές μόδας, μέχρι ψυχολόγους. Θα δείτε μια γκάμα ομιλητών και ομιλίες που θα είναι ονοματισμένες στην ώρα τους. Ο καθένας λοιπόν από εσάς, προφανώς δεν θα έρθει από τις 11 μέχρι τις 7, θα δει το πρόγραμμα και θα πει ότι εγώ θέλω να διαλέξω, με ενδιαφέρει αυτός ο ομιλητής, 3,5 με 4,5. Θα έρθει εκείνη την ώρα. Δηλαδή καλούμε, θα έχουμε μια διαρκή μετακίνηση ανθρώπων. Και είπαμε και το ξαναλέω και εδώ, ότι αν πράγματι γεννηθούν απορίες, ερωτηματικά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σημειώσουμε κιόλας. Και ακριβώς είναι και ένα πείραμα, και για μας ένα πείραμα. Δηλαδή να βρεθούμε όλοι μαζί, να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι που μας ενδιαφέρει η καινοτομία, το αύριο, ώστε να μπορούμε να το σχεδιάσουμε, να το αποφασίσουμε μαζί. 11 με 7 το Σάββατο 25 Απριλίου στον Φόβο.